Και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Ξέρετε τι είναι όμορφο στην Εκκλησία του Χριστού? Να σου μιλάει ο Κύριος από τους ανθρώπους που τους έμαθες ότι ο Θεός μιλάει. Αλληλούια. Εγώ έτσι αισθάνθηκα σήμερα. Δεν είναι τρομερό? Μοναδικό. Είναι τα παιδιά, τα δικά μας παιδιά. Και η ευλογία του Θεού, αδελφοί, ευχαριστούμε τον Κύριο, είναι να βλέπουμε τον Θεό να εργάζεται με αυτά τα παιδιά και τη συνέχειά μας. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Εγώ έλεγα να συνεχίσει, αλλά σταμάτησε. 405 σελίδα να διαβάσουμε, αδελφοί, με τη χάρη του Θεού. 405 χρονικό α, 7 εδάφιο. Τότε πρώτον την ημέρα εκείνη παρέδωκε ο Δαβίδης στη χείρα του Ασάφ και τον αδελφό αυτού τον ψαλμό τούτο για να δοξολογήσει τον Κύριο. Δοξολογείτε τον Κύριο, επικαλείστε το όνομα αυτού, κάμετε γνωστά εις τα έθνη τα έργα αυτού. Ψάλατε εις αυτόν, ψαλμωδείτε εις αυτόν, λαλείτε περί πάντων των θαυμασίων αυτού. Καυχάστε εις το Άγιον αυτού όνομα, ας εφραίνεται η καρδία των εξητούτων τον Κύριο. Ζητείτε τον Κύριο και την δύναμη αυτού, εξητείτε το πρόσωπο αυτού διαπαντός. Μνημονεύετε των θαυμασίων αυτού, τα οποία έκαμε, των τεραστίων αυτού και τα σκρίσεις του στόματος αυτού. Σπέρμα Ισραήλ, του δούλου αυτού, Ιακώβ, η εκλεκτή αυτού. Αυτός είναι Κύριος ο Θεός ημών, εν πάση τη γη είναι η κρίση αυτού. Μνημονεύετε πάντοτε τη διαθήκη αυτού, του λόγου τον οποίον προσέταξε εις χίλιας γενεάς, τη διαθήκη την οποία έκαμε προς τον Αβραάμ, τον όρκον αυτού προς τον Ισαάκ και βεβαίωσεν αυτόν προς τον Ιακώβ, δια νόμο προς τον Ισραήλ, δια διαθήκη αιώνιο, λέγον, εισέ θέλω δώσει τη γη Χαναάν, μερίδα της κληρονομιάσιας, ενώ εσείς είστε ο λιγοστή των αριθμών, ο λίγοι και πάρει και εν αυτή, και διήρχοντο από έθνος εις έθνος, από βασιλείου εις άλλο λαό. Δεν άφηκε ένα άνθρωπο να αδικήσει αυτούς, μάλιστα υπέρ αυτών ήλεγξε βασιλείς, λέγον, μην εγγύσετε τους κεχρισμένους μου και μην κακοποιήσετε τους προφήτες μου. Ψάλατε εις τον Κύριο πάσα η γη, κηρύτετε από ημέρα ως ημέρα τη σωτηρία αυτού, αναγγείλατε εις τα έθνη τη δόξα αυτού και πάντας τους λαούς τα θαυμάσια αυτού, διότι μέγας είναι ο Κύριος και αξιείμνητος φόδρα και είναι φοβερός υπέρ πάντας τους θεούς. Διότι πάντες οι θεοί των εθνών είναι είδωλα. Ο δε Κύριος τους ουρανούς επίησε. Δόξα και μεγαλοπρέπεια είναι ενώπιον αυτού. Ισχύς και αγαλίασεν τον τόπο αυτού. Απόδοτε εις τον Κύριο πατριέ των λαών. Απόδοτε εις τον Κύριο δόξα και κράτος. Απόδοτε εις τον Κύριο την δόξα του ονόματος αυτού. Λάβατε προσφοράς και έρθετε ενώπιον αυτού. Προσκυνήσατε τον Κύριο εν το μεγαλοπρεπία γιαστήριο αυτού. Φοβήστε από προσώπου αυτού πάσα η γη. Η οικουμένη θέλει βεβαίως είστε εστερεωμένοι. Δεν θέλει σαλευτεί. Ας εφραίνονται οι ουρανοί. Ας αγάλεται η γη. Κι ας λέγωση μεταξύ των εθνών. Ο Κύριος βασιλεύει. Ας ηχεί η θάλασσα και το πλήρωμα αυτής. Ας χαίρωση οι παιδιάδες και πάντα τα εν αυτής. Τότε θέλουσε αγάλεστε τα δέντρα του δάσους εν την παρουσία του Κυρίου, διότι έρχεται για να κρίνει τη γη. Δοξολογείτε τον Κύριο, διότι είναι αγαθός, διότι το έλεος αυτού μένει στον αιώνα. Και είπατε, σώσον ημάς, Θεέ της σωτηρίας ημών, και συνήγαγε ημάς και ελευθέρωσε ημάς εκ των εθνών, για να δοξολογούμε το όνομά σου το Άγιο και να καυχόμεθα εις την ένεσή σου. Ευλογητός Κύριος ο Θεός του Ισραήλ από αιώνος έως αιώνος, και πάσο λαός είπε αμήν και ίνησε τον Κύριο. Αλληλούια. Ο ψαλμωδός του Κυρίου, ο γλυκός ψαλμωδός του Κυρίου, ο Δαβίδ, ένας άνθρωπος ο οποίος το πνεύμα του Θεού τον χρησιμοποίησε τόσο όμορφα, τόσο δυνατά. Γιατί βρήκα, λέει, Δαβίδ, άντρα κατά την καρδία μου. Και είναι η προσευχή μας αυτή, αδελφοί. Και πρέπει να γίνει η προσευχή μας αυτή. Κύριε, κάνε μας λαό κατά την καρδία σου, για να μπορείς να εφραίνεσαι εσύ μαζί με μας και εμείς να εφραινόμαστε μαζί σου. Καθώς η καρδιά μας θα είναι ευθεία και θα επικοινωνούμε και θα μας μιλάς και θα σου μιλάμε, Κύριε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτός είναι ο Δαβίδ, ο δούλος του Θεού,
ο οποίος στο σημείο αυτό εδώ βγάζει ψαλμό και δοξολογία από τα χείλη του. Κακοπαθή, λέει της, ας προσεύχεται. Ευθυμή της, ας ψάλει. Και βλέπουμε ότι ο Δαβίδ έψελνε. Δεν ξέρω αν έψελνε πάντοτε όταν ήταν εύθυμος. Έχω την αίσθηση ότι πρέπει να έψελνε και στην κακοπάθεια. Και ξέρετε και εμένα καμιά φορά όταν κακοπαθώ αρχίζω να ψέλνω. Όχι να τα ψέλνω, να ψέλνω. Έχω χαρά, χαρά και είμαι... Κάτι γίνεται όμως, Ευχαριστούμε τον Θεό. Θα ψάλω, λέει, με το νου, θα ψάλω όμως και με το πνεύμα. Και εκεί στην προσευχή που θρηνούμε καμιά φορά και πάσχουμε και πάμε στην προσευχή και θρηνούμε, έρχεται ύμνος. Και αγαλόμαστε. Αγάλεται η ψυχή μας, αδελφοί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριό μας. Ο Δαβίδ, λοιπόν, σε αυτό εδώ το σημείο είναι μια κομβική στιγμή για τον Δαβίδ και αυτό το άσμα που βγάζει είναι, θα έλεγε κανένας, από το περίσσευμα της καρδιάς του. Δοξολογία, ένο, προτροπή. Μιλάτε για τα θαυμάσια του Κυρίου. Μιλάτε για τα μεγαλεία τα οποία ο Κύριος έκανε. Μην ξεχνάτε τη διαθήκη που έδωσε ο Θεός στους πατέρες. Θυμάστε τον Αβραάμ, τον Ισαάκ, τον Ιακώβ. Έδωσε διαθήκη ο πατέρας στους πατέρες. Μην το ξεχνάτε. Πήραμε διαθήκη στα χέρια μας. Γίναμε ιερείς και βασιλείς του υψίστου. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ιεί και θυγατέρας, θυγατέρες του Θεού του Παντοδυνάμου. Λαέ του Θεού. Αλληλούια. Έχεις στα χέρια σου διαθήκη. Αιώνια. Και βέβαια αυτή η δοξολογία και η ψαλμωδία από τον Δαβίδ βγήκε, όπως προείπα, σε μια κομβική στιγμή όταν έχει προηγηθεί μια επιθυμία του Δαβίδ. Ο Δαβίδ επιθυμεί μέσα στις μάχες που κάνει, τρομερός άνθρωπος, μέσα στις μέρημνες, στον αγώνα, τα φορτία, όπως όλοι μας τα έλεγε σήμερα κανένας, άλλος λίγο, άλλος πολύ. Ξέρετε πόσο μεγάλο πρόβλημα είναι να πάει το παιδί στο σωστό νηπιαγωγείο? Δεν το λέω για τον αδερφό που ανέφερε αυτό, αλλά θέλω να πω ότι για κάθε έναν τα προβλήματά του είναι τα πιο βαριά. Και θυμάμαι κι εγώ όταν ήμουν νέος τι νηστείες και τι προσευχές είχαμε κάνει με τη σύζυγό μου για να πάνε τα παιδιά σε λίγο πιο καλό σχολείο. Και προσευχόμασταν και νηστεύαμε και όταν το έκανε ο Θεός είπαμε «Α, δόξα στο Θεό». Ήτανε πρόβλημα για μας και όλα τα προβλήματά μας, μικρά ή μεγάλα, τα αφιερώνουμε στον Κύριο και ο Κύριος τα αναλαμβάνει. Αμήν, αδερφοί. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Όμως, μέσα στα προβλήματα του Δαβίδ, τα πολλά και τα μεγάλα, γιατί όλοι την ξέρουμε την ιστορία του Δαβίδ, από την ώρα που ο Κύριος έρχεται και τον χρήει και τον κάνει βασιλιά, αρχίζει η ταλαιπωρία του. Αρχίζει ο διωγμός του. Αρχίζει τα προβλήματα. Υπέφερε ο άνθρωπος αυτός, αλλά μέσα σε όλα αυτά τα οποία είχε μια επιθυμία την οποία τον συστήνει σαν δούλο Θεού. Και η επιθυμία του ήταν να φέρει την κιβωτό του Κυρίου εκεί όπου ήταν και το βασίλειό του. Ήθελε με άλλα λόγια μέσα στο βασίλειό του να έρχεται η παρουσία του Θεού. Να υπάρχει η παρουσία του Θεού. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Μόνο που όταν ξεκινάει αυτό να το εκπληρώσει, ίσως αισθανόμενος δυνατός, ίσως επειδή αυτή η επιθυμία του τον κινεί με τόσο μεγάλη ορμή, θα έλεγε κανένας, πράγματι μαζεύει εκεί τους χιλιάρχους, τους εκατοντάρχους, μαζεύει τους πρεσβυτέρους, μαζεύει και το λαό και λέει, κοιτάξτε να δείτε, πρέπει να πάρουμε από εδώ την κιβωτό του Θεού και να την πάμε στην πόλη Δαβίδ, στην Ιερουσαλήμ. Πρέπει να έρθει εκεί που είμαινε το βασίλειο. Και είναι καλή επιθυμία. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και όλοι μας έχουμε την επιθυμία μέσα στη ζωή μας να υπάρχει παρουσία του Θεού. Αμήν, αδελφοί. Αυτή είναι, δηλαδή, χωρίς την παρουσία του Θεού, έτσι λέγαμε τον Παύλο τώρα μπαίνοντας στην εκκλησία, λέμε, χωρίς τον Κύριο δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Και είναι καλό να το αισθανόμαστε αυτό. Καμιά φορά ακούω τον αδελφό τον Γιώργο που λέει αυτό με τον Τενεκέ και παλιότερα, εντάξει, το είπε μία, το είπε δύο, το είπε τρεις, όλοι οι Τενεκέδες, ας πούμε. Και ξεχάνω ότι έτσι είναι όμως, αδελφοί, η πραγματικότητα. Γιατί αν ο Κύριος πάρει την παρουσία Του, αφαιρέσει την παρουσία Του,
Ευχαριστούμε τον Κύριο που είναι αυτό το Άγιο επικάλυμα που έχουμε όλοι μας. Αυτή την παρουσία που έρχεται και με αγιάζει και με καθαρίζει και με συστήνει. Τότε θα αποκαλυφθεί η σκορία μας. Όμως ευχαριστούμε τον Κύριο και γι' αυτό είναι καλό, αδελφοί, να επιθυμούμε την παρουσία του Θεού μέσα στη ζωή μας. Και να την εξητούμε και να την κυνηγάμε, να τη διώκουμε την παρουσία του Θεού μέσα στη ζωή μας. Ένα λάθος όμως που κάνει ο Δαβίδ στην αρχή αυτής της εκπλήρωσης που θέλει να εκπληρώσει την επιθυμία του να φέρει μέσα στην πόλη του την Κιβωτό, είναι ότι νόμιζε ότι είναι απλό αυτό. Εντάξει, θα βάλουμε καινούρια ζώα, θα φορτώσουμε την Κιβωτό πάνω και την πάμε. Αυτή η επιθυμία μας είναι αυτή, ας το κάνουμε έτσι. Και οι άλλοι δεν μιλάνε, μάλλον συμφωνούν και με τον βασιλιά, τι να πούνε, βασιλιάς είναι, την φορτώνουν την Κιβωτό, άντε να την πάμε πίσω την Κιβωτό. Αλλά δεν είναι έτσι. Υπάρχει μια... Κάτι ξέχασε ο Δαβίδ. Ξέχασε να ρωτήσει τον Κύριο, αδελφοί. Ξέχασε να ρωτήσει τον Κύριο. Είτε ζώμε, είτε αποθνίσκομαι, είμαστε του Κυρίου. Δεν δικαιολογεί το άνθρωπος του Θεού να ξεχάσει να ρωτήσει τον Κύριο. Και το λέω για τον εαυτό μου. Πρώτα. Γιατί καμιά φορά νιώθω δυνατός, νιώθω ικανός, νιώθω κατερτισμένος να κάνω κάτι και δεν ρωτάω τον Κύριο. Όσο στη ζωή σου θα αυξάνεται το εγώ σου, τόσο θα απομακρύνεται ο Κύριος από σένα. Ναι. Αυτό είναι η πραγματικότητα. Και ξέρετε τι γίνεται. Στην πορεία για να πάρουν την Κιβωτό, κουνάει λίγο η Κιβωτό έτσι δεξιά-αριστερά, κάπου που κάνουν τα ζώα, είναι ένας άνθρωπος εκεί, ακουμπάει να πιάσει την Κιβωτό και πέφτει κάτω νεκρός. Καταστροφή, χαμός. Τι γίνεται τώρα? Ο Θεός είναι εναντίον μας? Ο Θεός είναι, δεν είναι μαζί μας? Τι μας συμβαίνει? Τέτοιος χαλασμός στον Ουζά, τέτοιος χαλασμός, γιατί? Και φοβήθηκε ο Δαβίδ, αδελφοί, ευχαριστούμε τον Κύριο. Αλλά αγαπητοί αδελφοί, ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί της παρουσίας του Θεού προηγείται ο φόβος του Θεού. Όταν θα πέσει και πέφτει η παρουσία του Θεού, ο φόβος του Θεού, τότε αντιλαμβανόμαστε ότι έρχεται η παρουσία του Θεού. Όταν το Πνεύμα το Άγιο μας μιλάει και ρομφαία περνάει την καρδιά μας, τότε ξέρουμε ότι ήταν η παρουσία του Κυρίου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Όταν αναγνωρίζουμε ότι αυτό το οποίο υπάρχει μέσα μας είναι φόβος, μήπως και τυχόν δεν είναι το θέλημα του Θεού αυτό, τότε είμαστε σε ασφάλεια. Γιατί? Γιατί εκεί είναι η παρουσία του Θεού. Αλληλούια. Και ο Δαβίδ το κατάλαβε. Οξυδερκής άνθρωπος. Το πιάσε. Ω, κάτι έχει γίνει λάθος. Κάτι δεν έκανα σωστά. Ευχαριστούμε τον Θεό. Θέλω να σου πω με τα πάσης βεβαιότητας. Εάν νιώθεις την παρουσία του Θεού μακριά από τη ζωή σου, μακριά από την οικογένειά σου, ένα είναι σίγουρο, ότι κάτι υπάρχει λάθος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και μην επαναπάβεσαι σε αυτό, δηλαδή λέγοντας ότι εντάξει θα έρθει. Όχι, η παρουσία του Θεού έλκεται από τον άνθρωπο, ελκύεται. Ευχαριστούμε τον Θεό. Κάνει ο άνθρωπος με τη στάση της ζωής του την παρουσία του Θεού να έρχεται σε εκείνον. Και ταυτόχρονα αντάποδα, η στάση της ζωής του, η θέση που παίρνει στα γεγονότα και στις καταστάσεις της ζωής του, οι ενέργειες που έχει για να αντιμετωπίσει την καθημερινότητά του, αποθεί την παρουσία του Κυρίου. Και ξέρετε τι είναι, αγαπητοί αδελφοί? Να περπατάς εν φαντασία ότι είναι ο Κύριος μαζί μου και ο Κύριος να μην είναι μαζί σου. Ξέρεις τι είναι να προσδοκάς η μέρα αρπαγής της εκκλησίας και να έρθει η στιγμή εκείνη και να μείνεις και να μείνω κάτω? Ξέρεις τι είναι αυτή η ώρα η τρομακτική που περιγράφει ο Λόγος του Θεού, ότι βρίσκονται άνθρωποι πίσω κλεισμένοι από την πόρτα και χτυπάνε να ανοίξει ο Κύριος αυτούς και επικαλούνται αυτά τα οποία ο Κύριος τους χάρισε. Τους τα χάρισε.
δεν τα άξιζαν. Τους τα χάρισε. Τίποτα δεν αξίζουμε, αδελφοί. Και ό,τι έχουμε του Κυρίου είναι. Κύριε, λέει, προφητεύσαμε το ονόματί σου. Και Κύριε, κηρύξαμε εις έθνη πολλά και πιστέψανε. Και άλλο. Τι έκανες για να έρθει η παρουσία μου, για να μπει μέσα στη ζωή σου η παρουσία μου? Τι έκανες για να ελκύσεις την παρουσία μου και η δόξα του Θεού να είναι μέσα στην καθημερινότητά σου? Τι έκανες. Προφήτευσα. Αυτό ήσουν αχρεώστης. Γιατί όταν ζήταγες από τον Κύριο να σε χαριτώσει και να σου δώσει χαρίσματα, ο Κύριος ήταν αγαθός και είπε, πάρε παιδί μου, γιατί το ζήτησες? Για την οικοδομή της εκκλησίας μου. Όχι για να σου δώσω το παράσημο, ούτε για να σου πω το έβγε δούλε, πίστε και αγαθέ. Το πήρες και έβγε, πάρε το έβγε από τώρα, εσύ το έχεις εξασφαλισμένο. Δεν σου δώσε την ικανότητα να κηρύττεις το λόγο του Θεού για να πεις ότι εσύ είσαι κάποιος. Μα κηρύξαμε, Κύριε, και πιστέψανε. Και ο δικός ο λόγος ενέργησε μέσα στις καρδιές των ανθρώπων. Ο δικός ο λόγος ανέστησε τους νεκρούς. Ο δικός ο λόγος θεράπευσε τους ασθενείς. Ο δικός μου ο λόγος ήτανε. Αλλά εσύ, ενώ πήρες, δεν κράτησες και αυτές τις προϋποθέσεις που έπρεπε για να ελκύσεις τον Θεό μέσα στη ζωή σου. Τα πράγματα είναι σοβαρά. Ο Δαβίδ σκέφτεται. Όμως η επιθυμία του αυτή είναι παρακυρίου. Θέλει την παρουσία του Θεού μέσα στη ζωή του. Θέλουμε την παρουσία του Θεού μέσα στη ζωή μας, μέσα στις οικογένειές μας, μέσα στην εκκλησία την οποία το Πνεύμα το Άγιο μας έθεσε. Υπάρχουν προϋποθέσεις. Τίποτα δεν είναι χωρίς και έξω από το κοντρόλ που μας έχει δώσει ο Κύριος. Και δεν είναι τίποτα άλλο από το Λόγο του Θεού. Από τους κανόνες του Ευαγγελίου και τον αγώνα να βρουν εφαρμογή αυτές οι γραμμές, οι λίγες σελίδες. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έτσι ο Δαβίδ κάνει κάτι άλλο αυτή τη φορά. Μαζεύει τους κοιλιάρχους, μαζεύει τους πρεσβυτέρους. Μαζεύει όμως και φέρνει και τους Λεβίτες, τους προσδιορισμένους ανθρώπους, οι οποίοι θα σηκώσουν την κυβωτό. Και εδώ να πούμε, αγαπητοί αδελφοί, ότι υπάρχει τάξη. Ο Θεός είναι Θεός τάξεως. Τίποτα δεν το έκανε χωρίς να έχει οργανώσει και προγραμματίσει το επόμενο το οποίο θα γίνει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο Θεός δεν είναι Θεός ακαταστασίας, αχταρμάς, κάνει ό,τι νομίζει, κάνει ό,τι θέλεις. Εντάξει. Όχι. Υπάρχουν κανόνες, υπάρχουν διατάξεις, υπάρχει πορεία την οποία πρέπει ο άνθρωπος να περπατήσει για να έχει τα ευεργετικά αποτελέσματα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και ο Δαβίδ το καταλαβαίνει, φωνάζει λοιπόν τότε τους Λεβίτες, αλλά πρωτίστως, αγαπητοί αδελφοί, λέει, αγιαστείτε εσείς και οι αδελφοί σας και αναβιβάσατε την κυβωτό του Κυρίου, διότι επειδή εσείς δεν έκαματε τούτο την αρχή, Κύριος ο Θεός ημών έκανε χαλασμό εν ημίν, καθότι δεν εξητήσαμε αυτόν κατά το διατεταγμένο. Αλληλούια! Γιατί έγινε χαλασμός? Γιατί δεν το σήκωσαν οι Λεβίτες. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Γιατί δεν προηγήθηκε ο αγιασμός. Δεν προηγήθηκε δηλαδή αυτός ο καλός αγώνας. Αγαπητοί αδελφοί, για να έρθει η παρουσία του Θεού μέσα στη ζωή σου, πρέπει να μπεις σε ζυγό και σε αγώνα. Πρέπει να σκύψεις, να χαμηλώσεις. Ευχαριστούμε τον Θεό. Εγώ, λέει ο Θεός, κατοικώ εν υψηλής και εν αγίω τόπο, αλλά κατοικώ και στους εντυντριμμένου την καρδιά και στου ταπεινού το πνεύμα. Δεν γίνεται να έχεις την παρουσία του Θεού μέσα στη ζωή σου αν το πνεύμα σου δεν είναι ταπεινό. Δεν γίνεται να έρθει η παρουσία του Θεού μέσα στη ζωή σου αν εσύ δεν θεωρείς τους αδελφές σου ή τους αδελφούς σου υπερέχοντες από τον εαυτό σου. Δεν γίνεται να έρθει η παρουσία του Θεού αν δεν έχεις πάρει απόφαση να σηκώσεις και να υπηρετήσεις και να πλύνεις πόδες Αγίων. Δεν γίνεται να σκύψεις. Δεν γίνεται να έρθει η παρουσία του Θεού αν δεν αγιαστείς.
γνωρίζοντας ότι το Πνεύμα το Άγιο σε αγιάζει όταν εσύ στέκεσαι στο Λόγο του Θεού έτσι όπως ο Θεός θέλει, όχι όπως νομίζεις ότι πρέπει να σταθείς. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και μας διδάσκει το Πνεύμα το Άγιο και μας μιλάει το Πνεύμα το Άγιο. Αγιαστείτε, καθαριστείτε, διότι ιδού έρχομαι ταχαίως. Και θέλει ο Θεός να σε βρει Άγιο, ξεχωρισμένο δηλαδή. Όχι μέσα στα μολύσματα του κόσμου. Όχι με τις επιθυμίες της διαφθοράς. Όχι μέσα στην καρδιά σου με θυμό. Όχι μέσα στην καρδιά σου με υπερηφάνεια. Όχι μέσα στην καρδιά σου με οργή. Όχι μέσα στην καρδιά σου με επιθυμίες ξένες από το θέλημα του Θεού. Χωρίς συγχωρητικότητα. Χωρίς υπομονή στο σφάλμα του διπλανού σου. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αλλά αντιθέτως θέλει ο Θεός όλα αυτά να τα καθαρίσει και να τα αποβάλει από μέσα σου. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Άφησε τα να στα αποβάλει. Άφησε τα να σε αγιάσει. Ας αφήσουμε τον Κύριο να αγιάσει τις ψυχές μας και τις ζωές μας. Ας αφιερωθούμε μέσα στο θέλημα του Θεού. Ας σκύψουμε, ας κηρύξουμε νηστεία και προσευχή. Ας πλαχνιστεί ο Θεός την προσπάθειά μας. Μήπως και τον ελκύσουμε. Θέλω να είσαι μέσα στη ζωή μου, Κύριε. Αυτό θέλω. Θέλω να είσαι μέσα στην οικογένειά μου. Γιατί το επόμενο το οποίο πρέπει να κάνουμε μνήμα είναι ότι εντάξει, είσαι Άγιος εσύ, η αυλή σου τι κάνει. Η αυλή σου πώς είναι. Άσπρισες στο σπίτι, το έκανες αυτό ωραίο. Και τι έκανες, πέταξες όλα τα σκουπίδια στην αυλή. Ωραίο που είναι, ανακαίνιση. Δεν έβγαλες και από την αυλή σου τα σκουπίδια. Δεν παρατήρησες να πετάξεις και από την αυλή σου. Και ευθύνη για να καθαριστεί η αυλή του οίκου μας είναι οι άντρες. Εμείς έχουμε την ευθύνη, αδερφοί. Σε εμάς δίνει ο Λόγος του Θεού την ευθύνη. Εσένα έκανε κυβερνήτη μέσα στο σπίτι. Και τα λέμε βέβαια και για εμάς και τα λέμε για να διδάξουμε και τις επερχόμενες γενναίες, τα νέα ζευγάρια, τα ανήπαντρα παιδιά. Γιατί υπάρχει σειρά. Μέσα στην Εκκλησία του Χριστού υπάρχει σειρά, υπάρχει τάξη. Δεν προσβλέπουμε σε μια νεολαία η οποία ξαφνικά θα αγιαστεί. Αγιάζονται οι πρεσβύτεροι, αγιάζονται οι μεγαλύτεροι, καθαρίζονται οι παλαιότεροι. Νέοι και μεγαλύτεροι σε ηλικία που έχουν ρίζες, που στέκονται 10-15 χρόνια μέσα στον Χριστό. Και αυτό είναι παράδειγμα στην νεότερη γενιά. Να μείνει σε αυτή την εξήτηση, να μείνει σε αυτόν τον αγώνα. Και η δυνατόν και ευχή μας και προσευχή μας να προσπεράσει μας σε αγιασμό, σε καθαρότητα, σε εξουσία, σε δύναμη Πνεύματος Αγίου. Αλλά εμείς οφείλουμε να δώσουμε το καλό παράδειγμα. Εμείς οφείλουμε να σταθούμε μπροστά σε αυτή τη νέα γενιά και να έχουμε την παρησία να πούμε «Μιμητέ μου γίνεστε καθώς και εμείς του Χριστού». Αλλά όταν εγώ δεν είμαι αυτός που ο Θεός θέλει, δεν είμαι αυτός ο οποίος εγώ κηρύττω, τι να συστήσω, σε ποιον να συστηθώ. Όταν φεύγω από αυτόν εδώ τον χώρο και ξεχνάω ότι είμαι και χρησμένος του Θεού, ξεχνάω ότι είμαι δούλος Θεού, ξεχνάω ότι είμαι παιδί του Παντοδυνάμου, ότι είμαι άνθρωπος τον οποίο έδωσα την καρδιά μου στον Κύριο και τον ακολουθώ 5, 10, 15, 30 χρόνια. Και πάω, ας πούμε, και σταματάω εκεί στο Προποτζήτικο και ρίχνω και ένα λότο, μπάσκε. Δόξα στον Κύριο, αδελφέ. Αλλά να μου κάτσει και το λότο, δύο δόξα στον Κύριο. Αλλά είναι παράδειγμα αυτό. Και θυμάμαι και θα σας το πω, αδελφοί, γιατί τι κηρύττουμε? Τα παθήματά μας. Κάποτε επιδοθήκαμε στην ενασχόληση της ακροάσεως και ακούγαμε και βλέπαμε βιντεοτενίες. Και έτσι μπήκαμε σε ένα... φέρε και μια βιντεοτενία καθώς θα έρχεσαι από το... Δεν σας λέω ότι έμπαινα στο βίντεο κλαπ με χαρά. Είχα και τον έλεγχό μου, είχα και τη συστολή μου. Αλλά το έκανα και λυπάμαι γι' αυτό βέβαια. Εκεί λοιπόν που είμαι στα ράφια και ψάχνω, τσουπ, πέφτω σε ένα νέο, σε έναν αδελφάκο μικρός. Τότε ήταν 10-12 χρονών. Μπα, και εσύ εδώ αδελφέ, και εσύ εδώ, μου λέει.
Έπεσε φωτιά τον ουρανό, κρύος υδρότας μέλουσε. Σας το λέω στο όνομα του Ιησού Χριστού, δεν ξαναβρέθηκα εκεί ξανά και παρακάλεσα και εγώ και η οικογένειά μου να μας αφαιρέσει αυτή την επιθυμία. Τώρα δεν θέλω να πω αν ήταν αμαρτία κλπ. Νομίζω ότι δεν είναι επί του παρόντος. Επί του παρόντος είναι να πούμε ότι ο Κύριος μας παρακολουθεί και η επιθυμία του Θεού είναι να είμαστε άγιοι και να φτιάχνουμε τη ζωή μας έτσι ώστε να ελκύουμε τον ίδιο το Θεό στη ζωή μας και τον ίδιο το Θεό μέσα στην οικογένειά μας. Την ευθύνη αυτή μας την έδωσε σε εμάς, αδελφοί, ο Θεός. Ξέρετε, έχει ένα πάρα πολύ ωραίο εδάφιο που αυτό το επιβεβαιώνει ο Κύριος 100%. Λέει στο Ιώτα Θήτα κεφάλαιο της Γένεσης. Ένα καταπληκτικό λόγο. Είναι την ώρα που τον επισκέπτεται ο Κύριος τον Αβραάμ στην Δρύς Μαυρή. Έρχεται λοιπόν, επισκέπτεται τον Αβραάμ και του μιλάει ο Θεός. Είχε αυτή την αμεσότητα ο Αβραάμ με το Θεό. Κάτι που τον παρακαλώ και θέλω και εγώ, Κύριε, να μου μιλάς, να μου οδηγείς. Έχω ευθύνη ψυχών, έχω ευθύνη ανθρώπων. Θέλω να πάνε στον ουρανό και θέλω να πάνε όλοι. Και αυτό πρέπει να είναι η μέρη να ολονών των αδελφών για τις οικογένειές τους. Και ολονών των αδελφών των οποίων υπηρετούν το έργο του Θεού. Να πάνε στον ουρανό οι ψυχές. Στο σημείο αυτό λοιπόν έρχεται ο Θεός, αδελφοί, και λέει κάτι στον Αβραάμ, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Λέει στο 19 κεφάλαιο του, στο 19 εδάφιο του 19 κεφαλαίου. «Επειδή γνωρίζω Αυτόν, ότι θέλει διατάξει προς τους ιούς αυτού και προς τον οίκον αυτού μεθεαυτόν και θέλω συφυλάξει την οδό του Κυρίου, να πράττουσι δικαιοσύνη και κρίση, ώστε να επιφέρει ο Κύριος επί τον Αβραάμ τα όσα ελάλησε προς Αυτόν». Αντιλαμβάνεστε τι λέει εδώ ο Θεός. Αντιλαμβάνεστε πώς τον έχει ψώσει τον Αβραάμ. Όταν έρχεται και του λέει, «Αβραάμ, ξέρω, εγώ ο Θεός, ότι εσύ θα διατάξεις του ιού σου, τον οίκο σου, να ακολουθήσουν τα διατάγματα, Κυρίου του Θεού σου, για να ελκύσεις όλα αυτά τα οποία εγώ έχω πει σε σένα, ναι. Ξέρεις τι ευθύνη έχεις, αδελφέ, γι' αυτό? Και σε ρωτάω σήμερα αν το Πνεύμα του Θεού έρθει και σε βρει και σου πει, μπορείς να ακούσεις τους λόγους αυτούς λέγοντάς σου ότι ναι, εσύ μπορείς να διατάξεις. Κύριε, βοήθησέ με, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν μπορώ, αδελφοί, προσπαθώ, αγωνίζομαι. Μεγάλωσα 5 και μεγαλώνω 5 παιδιά βιολογικά και άλλα 2 που μου χάρισε ο Θεός. Ασθενούνε και φλεγόμαστε. Λοξοδρομούνε και πονάμε. Και ευθύνη δεν είναι μόνο για τα παιδιά μας, βεβαίως είναι και για όλα τα παιδιά της Εκκλησίας, αλλά λέω τώρα για το σπίτι μας, καθένας για το σπίτι του. Άραγε, Κύριε, αν έρθει σε μένα, ναι, θα μου το πεις αυτό. Γνωρίζω, Μιχάλη, ότι αν διατάξεις τα παιδιά, ξέρετε τι είναι αυτό? Αγώνας. 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 Γιατί ούτε ο σεβασμός, ούτε η τιμή χαρίζεται. Αποκτάται, αδελφοί. Όταν το παιδί σου σε είδε να διαβάζεις και να προσεύχεσαι, απέκτησες τιμή και έλαβες εξουσία πάνω του. Αυτή είναι η αλήθεια. Γι' αυτό και έρχεται το Πνεύμα του Θεού αργότερα στους πρεσβυτέρους και λέει, βέβαια ο Λόγος του Θεού λέει εκεί για τους πρεσβυτέρους, αλλά αν πούμε ότι είναι μόνο για τους πρεσβυτέρους, αλίμονό μας, θα πούμε ότι είναι για όλους μας. Λέει λοιπόν εκεί στους πρεσβυτέρους ότι αν, λέει, κυβερνούν καλώς τον εαυτού οίκο, βλέπετε τι θέλει και τι διακρίνει ο Θεός. Έρχεται ο Θεός και λέει, έλα εδώ, Μιχάλη, θέλεις την παρουσία μου. Εσύ κυβερνάς καλώς τον εαυτό οίκο? Ή έτσι νομίζεις, κατά χάρη θα έρθω εγώ και θα σε επισκεφτώ? Βεβαίως κατά χάρη γίνονται όλα, αδελφοί. Καταλαβαίνετε τι λέω, μην μπω μέσα στη διαδικασία να αναλύσω. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι θέλει ο Θεός το δικό μου αγώνα. Κυβερνάς, αδελφέ μου, καλώς τον εαυτό οίκο. Είναι τα παιδιά σου, λέει, σε σεμνότητα. Είναι, λέει, τα τέκνα σου η συμποταγή με τα πάση σεμνότητας. Ή το χάσεις το παιχνίδι? Μήπως το έχασα? Μήπως φεύγει, ας πούμε, το κορίτσι μου με φούστα και γυρνάει με σορτσάκι? Μήπως φεύγει ο γιος μου, ας πούμε, κουρεμένος και
και με πατικωμένο το μαλλί του έτσι, ας πούμε, και μετά το φουντώνει και το κάνει κοτσίδα εδώ. Και εγώ δεν ξέρω τι μου γίνεται. Μήπως. Μιλάω για τα παιδιά μας, αδερφοί. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και ο κανόνας τον οποίο έχει δώσει ο Θεός είναι ότι η δική μας ευθύνη είναι αυτές οι ψυχές. Και η γυναίκα σου. Δεν μπορείς να είσαι στο έργο του Θεού και η γυναίκα σου να πίνει καφέ στη φιλενάδα δίπλα στην πολυκατοικία. Δεν γίνεται. Θα το χάσεις. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται εσύ να κηρύττεις στην εκκλησία την τάδε και η γυναίκα σου να βλέπει το τουρκικό. Και να της λες, είδες τι έκανε ο Αβραάμ. Όχι Αβραάμ, ημάμ. Ποιος ημάμ? Για τον Αβραάμ σου λέω. Αλλά η γυναίκα έχει κολλήσει στον ημάμ. Το τουρκοφάγο. Δεν ξέρω αν υπάρχει, λέω, δεν ξέρω. Είναι... Κάθε ομοιότητα είναι παράδειγμα. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται, αδελφοί. Και την εξουσία την έδωσε σε εμάς στα παιδιά, για τα παιδιά μας και για τη γυναίκα μας. Και βεβαίως η γυναίκα μας μαζί με εμάς, γιατί μας χάρισε βοηθό. Άρα τον βοηθό σου πρέπει να τον έχεις και εσύ σε τιμή. Να τον αγαπάς, να την αγαπάς, να την περιθάλπτεις. Ξέρετε, λέει ο λόγος του Θεού και στις παροιμίες, ότι ο άντρας αυτής διακρίνεται στις πλατείες. Αυτό είναι δουλειά σας. Είναι δουλειά δικιά σας ο άντρας σας να διακρίνεται στις πλατείες. Και πόσο θαυμάζω αδελφές οι οποίες φωνάζει η παρουσία τους με τη σιωπή τους. Όταν υπηρετούν τα παιδιά τους, όταν υπηρετούν το λαό του Θεού και δεν βγάζουν τσιμουδιά και λένε, ξέρεις ποιος είναι αυτός, ο άντρας της τάδε. Γιατί συστήνεται ο δούλος του Θεού με τη συμπεριφορά και τη διαγωγή της γυναίκας. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ξέρει ποιος είναι στην πλατεία. Είναι ο τάδε της τάδε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Το ίδιο και για τα τέκνα. Και δίνει την εξουσία αυτή. Και βέβαια έχει δώσει και αυτό το ωραίο παράδειγμα που λέει εκεί στους Εβραίους, ότι οι πατέρες, αν λέει, διαβάσουμε λίγο πώς το λέει, εάν υπομείνετε την παιδεία του Θεού, ο Θεός φέρεται προς εσάς ως προς Υιούς, διότι τις Υιός είναι τον οποίον δεν παιδεύει ο πατήρ. Δηλαδή αν αφήσεις το παιδί σου απαίδευτο, ξύλο απελέκητο. Πότε θα του πεις μετά ότι η προσευχή σου? Στα 18, άντε γεια. Όταν δεν τον τραβήξεις από το αυτή να κάτσει δίπλα σου, γιατί έχει σπάσει την τζαμαρία της εκκλησίας, πότε θα το μαζέψεις το αυτή? Πότε? Όταν γίνει 18 και θα μπαίνει μέσα και κλωτσάει την εκκλησία, την πόρτα της εκκλησίας για να μπει. Το χάσες το τρένο. Το χάσα. Δεν λέω για κανέναν, αδελφέ, για μένα λέω έτσι. Και για τα δικά μου τα παιδιά λέω, γιατί περάσαμε από εδώ. Μα η παιδεία την οποία έχει ο πατέρας στο παιδί είναι γιατί? Για να υπάρχει συνέχεια, αδελφοί. Συνέχεια. Αν δεν υπάρξει η παιδεία του πατέρα, θα ψάχνουμε να βρούμε τα παιδιά μας. Και δεν θα τα βρίσκουμε. Γιατί οι καιροί είναι πονηροί και κακοί. Και αν δεν το παιδέψουμε εμείς το παιδί μας, καταλαβαίνετε τι εννοώ παιδεία, ούτε σε αυτό εισέρχομαι. Η παιδεία του Λόγου του Θεού. Παιδεία και νουθεσία. Παιδεία και νουθεσία. Παιδεία και νουθεσία. Και μετά τα 18 προσευχή. Προσευχή, νηστεία, από κοντά, μέχρι στον αιώνα τον αιώνα να μείνει το παιδί. Έτσι δεν είναι? Αλλά αυτή η ευθύνη είναι δικιά μας. Και μετά, αδελφοί, έρχομαι στην ευθύνη που έχουμε όλοι μας πλέον, σαν άτομα πνευματικά, μέσα σε αυτή την παιδεία την οποία όλους μας περνάει ο Κύριος, καθώς αγιαζόμαστε, καθαριζόμαστε. Γιατί? Για να έρθουμε σε ένα περιβάλλον και να το βρούμε όλοι Άγιο. Και η παρουσία του Κυρίου να κινείται ελεύθερα ανάμεσά μας. Να μας επισκέπτεται ο Θεός και να αγάλεται το Πνεύμα του Θεού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και να υπάρχει συνέχεια. Όχι μόνο συνέχεια την οποία είναι ευλογία είναι τα παιδιά. Ξέχασα αυτό, πρέπει να το πω, γιατί καμιά φορά το ότι ο Θεός μας δίνει μωρά είναι ευλογία, αδελφοί. Σας παρακαλώ οι νέοι, θέλω να το καταλάβετε αυτό. Όχι γιατί μεγάλωσα εγώ 7 παιδιά και άμα με προσπεράσει κάποιος του δίνω δώρο το φροντιστήριο. Αλλά λέω ότι τα παιδιά είναι ευλογία. Ζούμε σε μια χώρα που έχει υπογεννητικότητα, γιατί οι γυναίκες δεν γεννάνε τότε που πρέπει να γεννήσουν και γιατί οι άνθρωποι
Έχουν βάλει σε δεύτερη μοίρα αυτό το δώρο που δίνει ο Θεός. Και πάνε και τα πετάνε στα σκουπίδια. Εμείς λέμε, Κύριε, χάρισέ μας παιδιά. Ξέρετε τι είναι να τρέχουν εδώ σπουργίτια, να πετάνε τα παιδιά μας και να αναυξάνεται η εκκλησία. Εκκλησία που δεν έχει μωρά είναι νεκρή. Νεκρή, δεν έχει συνέχεια. Ευχαριστούμε τον Θεό. Γι' αυτό μη φοβάστε. Κάντε παιδιά. Αλληλούια. Ευχαριστούμε τον Θεό. Κάντε οικογένειες. Στήστε στο λόγο του Θεού την οικογένειά σας. Να έρθει η ευλογία του Θεού. Δεν είναι τυχαίο. Ο λαός του Θεού, ξέρετε πότε. Πότε ο λαός του Θεού αύξησε τους Εβραίους. Μέσα στην Αίγυπτο. Στη χειρότερη περίοδο της ζωής τους. Κάτω από τη δουλεία. Αυτοί τι λέγανε. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, που μας δίνεις παιδιά. Και άλλα παιδιά. Και ενώ τους λέει ο Φαραώ, θα τα σκοτώσουμε τα παιδιά. Αυτοί τα κρύβανε τα παιδιά. Δεν τα σκοτώνανε. Ξέρετε, στην αρχαία Ελλάδα τα πετάγανε στον Κοιάδα τα παιδιά. Άλλο πνεύμα. Είναι λιποβαρές στον Κοιάδα. Δεν γεννήθηκε ξανθό με γαλανό μάτι στον Κοιάδα. Το ίδιο έγινε όταν και στην αρχαία Αθήνα. Μην νομίζετε. Στην αρχαία Αθήνα είχαν από τη γέννησή τους, λέει, την ημέρα που γεννιόντουσαν, είχαν 10 μέρες οι γονείς. Αν θα το κρατήσουν το παιδί, θα το πετάξουν σε ένα ιδιαίτερο χώρο να πεθάνει μόνο του. Γιατί δεν υπήρχε η ευλογία του Θεού που αισθανόντουσαν οι Εβραίοι, ο λαός του Θεού δηλαδή, οι οποίοι λέγανε οι πατέρες. Μέχρι τώρα ακόμα λένε οι πατέρες ημών. Γιατί υπήρχε ιεραρχία. Υπήρχε τάξη, υπήρχε διάταξη, υπήρχε ευλογία. Σε αυτό ευαρεστείται ο Θεός, αδελφοί, και εμείς σαν ένας καινούριος Ισραήλ πρέπει να το καταλάβουμε. Και την τάξη και την ιεραρχία, μα πιο πολύ τον αγώνα μας, αδελφοί, για να ελκύσουμε την παρουσία του Θεού τώρα πλέον μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Ευχαριστούμε το Θεό. Αφού έχουμε καθαρίσει τους εαυτούς μας, αφού έχουμε μεριμνήσει για την αυλή μας, τώρα να παρασταθούμε σε αυτόν εδώ το χώρο, αγαπητοί αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Γιατί είναι η ώρα, και το πιστεύω στο όνομα του Χριστού, που ο Κύριος θα μιλήσει. Αλλά θα μιλήσει σε ένα λαό άγιο. Ένα λαό ο οποίος έχει πάρει απόφαση να είναι ενωμένος, αγαπημένος, να μην έχει χωρίσματα, να μην έχει προστριβές, να μην έχει τίποτα το οποίο θα είναι εμπόδιο στην παρουσία του Κυρίου, για να έρθει να ευλογήσει το λαό του Θεού. Σας παρακαλώ πάρα πολύ να προσευχηθούμε για αυτό το φύτευμα το οποίο ο Θεός μας έχει μιλήσει επανειλημμένα. Ότι η ευλογία θα περάσει τα όρια του. Και εγώ το πιστεύω. Γιατί πίστεψα σε έναν Θεό ο οποίος μιλάει. Σε ένα πνεύμα άγιο που ζωποιεί. Σε έναν Θεό ο οποίος έχει σχεδιάσει και λέει και φανερώνει. Μόνο πρέπει να καταλάβουμε όλοι μας. Όλοι μας, από τον πιο μικρό. Δεν ξέρω ποιος είναι ο πιο μικρός. Ο Παναγιώτης είναι σήμερα εδώ. Ο Παναγιώτης να καταλάβει μέχρι τον πιο μεγάλο. Ποιος είναι ο πιο μεγάλος, Κοροβέσης. Να καταλάβει ότι είναι υπεύθυνος για να ελκύσει την παρουσία του Θεού. Αμήν.